Η μελέτη του έργου κατασκευής οικοπάρκου στο πρώην στρατόπεδο Παρμενίων παρουσιάστηκε από ομάδα μελετητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το απόγευμα του Σαββάτου στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με τους μελετητές, πρόκειται για έναν καινοτομικό σχεδιασμό και προβλέπει την αναβάθμιση του πρώην στρατοπέδου και την ανάδειξή του σε σύγχρονο αστικό πάρκο. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την καθηγήτρια αρχιτεκτονικού τοπίου και σχεδιασμού υπαίθριων χώρων, Μέρη Ανανιάδου Τζιμοπούλου, στη μελέτη προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα άτυπο αμφιθέατρο χωρητικότητας 1000 ατόμων που θα διαθέτει υπόγειες εγκαταστάσεις. Σχεδιάζεται ένα άτυπο αμφιθέατρο, το λέω άτυπο γιατί δεν είναι το συμβατικό με μπετόν χτισμένο, αλλά είναι με λωρίδες, εγγράφεται μέσα στη γη αμφιθεατρικά, παίρνει παρατάφτα 1000 θεατές και όταν δεν θα δουλεύει αυτό ως θέατρο θα μπορεί να είναι ένας τόπος συνάθρησης, συγκέντρωσης, να παίξουν μια κιθάρα ή να καθίσουν να περάσουν την ώρα τους ο κόσμος. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την κυρία Τζιμοπούλου, προβλέπεται η δημιουργία ενός υγροβιότοπου που θα αναφέρεται ως θέατρο νερού. Δημιουργείται τεχνητά ένας υγροβιότοπος, τον οποίο όμως μπορεί να αντέξει ο χώρος, γι' αυτό και οικοπάρκο, με νερό κατάλληλα, ένα θέατρο νερού όπως το λέμε ή ένα παιχνίδι νερού. Αυτό συγγενεύει προς την πλευρά του πάρκου άθλησης, δηλαδή όπου πολύ μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, δηλαδή μπάσκετ, βόλεϊ και στη συνέχεια ένας παιδότοπος για πιο μικρά παιδιά, εγγράφονται σε ένα τεχνητό πια ανάγλυφο. Επιπλέον το πάρκο θα διαθέτει πολλές εισόδους, δύο μεγάλα πάρκιν, ενώ κάποια περίπτερα θα πλαισιώνουν το εσωτερικό του. Μία παριά δυτικά, η οποία ως εκ της φύσεως και της εκθέσεως της έχει περισσότερο ξηροφυτικά φυτά και κάποια περίπτερα, μια κεντρική αλέα διείσδυσης. Δύο μεγάλα πάρκιν διασκορπισμένα, εισόδους προς όλες τις κατευθύνσεις, διότι μοιάζει ανοιχτός ο χώρος παρά το ότι ορίζεται και κυρίως στρέφεται προς τους ογαγρούς και τα χωράφια πάνω, δηλαδή έχει μια, παίζει το ρόλο του ορίου ανάμεσα στον αστικό ιστό, η περιοχή και το pattern, τις εγγραφές δηλαδή των αγρών βόρεια. Το έργο σύμφωνα με τη μελέτη αναμένεται να αποπερατωθεί στο διάστημα ενός έτους, ενώ όπως υπογράμμισε η κυρία Τζιμοπούλου, το πάρκο στηρίζεται στο δυναμικό του χώρου και απευθύνεται σε μεγάλη ακτίνα ανθρώπων για τις υπαίθριες δραστηριότητές τους και που θα δώσει οικολογική και κοινωνική αναπνοή στην πόλη. Θα είναι ένα μεγάλο και σημαντικό κεφάλαιο. Αυτομάτως η Αλεξανδρούπολη θα πάει σε μια άλλη κατηγορία ως προς αυτά που λέτε. 2,73 μέτρα τετραγωνικά ανακάτοικο έχει Θεσσαλονίκη, που είναι εξαιρετικά λίγο, όταν 10 θα έπρεπε να υπάρχουν. Το νέο σύγχρονο αστικό πάρκο της Αλεξανδρούπολης θα αντιπροσωπεύει ένα δείγμα του τι μπορεί να δημιουργηθεί και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, προκειμένου να τείνουν προς το πράσινο.